Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Είμαι ο Στέφανος και στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξουμε ένα ακόμα πακετάκι. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε να ανοίξουμε το πακέτο μας με το γνωστό τρόπο και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, μέσα έχουμε ένα παιχνίδι από τα παλιά, το οποίο λογικά δεν το ξέρει κανένας, διότι ήταν από τα πρώτα παιχνίδια, μία από τις πρώτες κονσόλες που είχα πάρει για το Sega Master System, και το παιχνίδι ονομάζεται Enduro Racer. Enduro Racer για το Sega Master System 2, Master System 2 έτσι λεγόταν, είχε βγει και το πρώτο, μετά το Master System 2. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν must, ήταν μάλλον στις κυκλοφορίες που δεν χάνεις με τίποτα, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είχε και πάρα πολύ έτσι ωραία παιχνίδια εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν ένα απλό παιχνιδάκι το οποίο έκανε συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Είχε τέλος πάντων μια εντούρο μηχανή την οποία προσπαθούσες έτσι να περάσεις κάποιες πίστες και θυμάμαι, μου το θύμισε ο Χάρης αυτό σε ένα προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κάνει μαζί και γι' αυτό ήθελα να το πάρω. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια μαζί με την κονσόλα που πήρα. Αυτό το Alex Kidd in Miracle World, το Enduro Racer και το, Transbot, τα οποία τα έχω δείξει σε προηγούμενα επεισόδια. Τσεκάρετε τη λίστα του gaming που έχουμε κάτω από το κανάλι μας, έχουμε κάποιες λίστες, να το πω και αυτό, που μπορείτε να δείτε ξεχωριστά για τεχνολογία, ξεχωριστά για gaming, ξεχωριστά για unboxings, όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε δείξει. The Mega Cartridge. Τα παιχνίδια εκείνη την εποχή ήταν κάπως έτσι. Βλέπετε μέσα, από εδώ είναι το μάνιο, αλλά από εδώ είναι η κασέτα, το cartridge, το οποίο ήταν κάπως έτσι. Δεν είχε κανένα artwork στο πάνω μέρος, τίποτα απολύτως. Ήταν απλά αυτή εδώ, αυτά εδώ πέρα τα κόκκινα με τις γραμμούλες και γράφει πάνω το παιχνίδι. Και από την κάτω μεριά βλέπετε έτσι πως είναι, περίεργο. Κούμπονε, γράφει από πίσω, Mega Cartridge for use with Sega System only. Επίσης έχει ένα περίεργο κόψιμο, βλέπετε εδώ πέρα, για να μπορεί να κουμπώνει μόνο στο Sega Master System. Πάμε να δούμε λίγο και το manual. Βέβαια, οι θήκες εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, είναι πιο σκληρή η θήκη και πιο ωραία η συγκεκριμένη, αν το προσέξετε, σε σχέση με τις σημερινές, όπου είναι πιο πλαστικές και πιο ψεύτικες. Μέσα, εντάξει, όλα τα ήταν σε μπλε γράμματα. Είχε αυτό το, δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι το είχαν βγάλει. Δεν έχει και τίποτα σημαντικό, δεν έχει ούτε καμία εικόνα, ούτε τίποτα. Απλά διάφορες οδηγίες, έχει μια μικρή εικονίτσα εδώ πέρα που φαίνεται εδώ πέρα στο κάτω μέρος. Sega λέει printed in Japan. Ναι, τότε η Sega τα έβγαζε όλα στην Ιαπωνία. Πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις σε μικρές οθόνες. Είχα παίξει αυτό το παιχνίδι σε
14 οθόνες, το οποίο, εντάξει, για ένα παίκτη ήταν μόνο, δεν είχε διπλό. Μάλλον νομίζω ότι είχε ένα λάξ διπλό, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή έπαιζε μία ο ένας και μετά μία ο άλλος, κάπως έτσι. Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να το βρείτε πουθενά αλλού, μόνο στο Sega Master System. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι μαζί με τα προηγούμενα που είπα έτσι σιγά σιγά γεμίζουν τη συλλογή μου, τέλος πάντων, των παιχνιδιών για το Sega Master System. Είναι και κάποια ακόμα τα οποία θέλω να πάρω σίγουρα. Αν μπορέσω, αν τα καταφέρω και όλα πάνε καλά, θα τα έχω και αυτά για να σας τα δείξω. Μάλιστα γράφει εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα 3-dimensional effect από πίσω. Ακούστε, ακούστε τι γράφει. Over wasteland, desert muddy and snowy roads, using wheelie, long jump and landing techniques. Έπρεπε να κάνεις αυτό το πέταγμα, ρε παιδί μου. Μόλις χτυπούσες επάνω σε κάτι πετάγματα, έπρεπε να πηδήξεις ακόμα πιο μακριά για να μπορέσεις να βγάλεις το χρόνο, ξέρω εγώ, το συγκεκριμένη πίστα. All played out on a diagonally scrolling background with a stunning, stunning three-dimensional effect. Ναι, αυτά ήταν πριν ακόμα και από το... αυτά είναι πριν τον Diablo. Δηλαδή υπήρχε αυτό το εφέ το οποίο έδειχνε και καλά ότι είναι 3D. Κοιτάξτε λίγο, είναι εδώ πέρα πάνω, αν φαίνεται. Θα σας δείξω και από πιο κοντά. Είναι αυτό το η γωνία, διαγώνια έτσι, που δείχνει η κάμερα και φαίνεται και καλά 3D το effect. Για εκείνη την εποχή αυτά ήταν μαγικά. Okay. Και με αυτή εδώ την εικόνα, με αυτό εδώ το cartridge, το οποίο, τα οποία έχουν εξαλείψει και ελπίζω η Nintendo με το καινούριο μηχάνημά της να τα επαναφέρει, σας αφήνω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, ώστε τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα πιο, ακόμα καλύτερα. Αυτά παιδιά, τα λέμε σύντομα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.